Φαντάσου να παίζαμε τώρα με τον Τζόρτζ, μα λέγα. Θα μας είχε πάει Μας στα είχε αυτιά. πρίξει τα παπάρια. Ακριβώς. Θα μας είχε πρίξει τα παπάρια πραγματικά. Είναι στα Suggested Friends ένας Τσακ Νόρις. Μήπως είστε ο Τσακ Νόρις! Να σου δείξω τι νόμιζε ο ξαδρίφος μου, ότι ήταν ωραίο, αντί να μην χαλάσει τα V-Bucks για τον Battle Pass. Να σου δείξω εγώ τώρα. Πήρε αυτό. Μια φορά και με ένα αδερφή μου το είχε κάνει αυτό, ρε μαλάκα. Τη γάμας μετά δεν τη γάμας. Εννοείται. I don't like where this is going. Wow, Max is looking pretty buff. Would it be too weird if I asked him to turn around? Ρε Χάιπερ, να σε ρωτήσω, γιατί χρησιμοποιήσατε αυτό το skin? Μάλλον θα πρέπει να δεις το βίντεο μου για να το καταλάβεις αυτό. Γιατί είμαι senpai. Όχι, άλλος πήρε tank. Ωραίο παιχνίδι. Καλά, θα περάσουμε. Για να κλέψω εδώ ένα... Α, shotgun είναι αυτό, νομίζω ήταν SMG. Πώς το μπούτσο μπερδεύεις SMG με shotgun? Α, δεν έχει building, το ξέχασα. Όπως είπα. Α! Ο Χριστός και η μάνα του. Ο Χριστός και η μάνα του, φεύγω. Δεν με είδες. Όχι, δεν ξέρεις. Φεύγω. Έλα, το κατέστρεψα. Μπράβο. Α! Μια πουτάνα. Λολ, easy. Εδώ να σε γαμίσω. Εκεί πιο κάτω έχει πουτάνες. Φεύγω ευθεία να τις γαμίσω. Shift. A few minutes later. Εκεί πιο κάτω έχει πουτάνες. Φεύγω ευθεία να τις γαμίσω. Νομίζω βλέπω πέφτεις. Και εγώ. Ούσα μωρο πουτάνα. Ο κόλος είναι σαν μπακλαβάς. Δε, τώρα απλά θα το κάνω BM παντού αυτό. Πρέπει να έχει και πιο πίσω άτομο, ρε, αφού κάποιος τον τίναξε. Α, μια μπαζούκα πρέπει να φέρουν πίσω και να αφήσουν τα τάγκ. Όχι, ωραία, καλά είσαι. Καλά, δεν το ξεχάσω εκείνη την μπαζούκα που είχαν με τηλεκατευθυνόμενη τη ρουγέτα. Αυτό γαμούσε, μπορούσες απλά να ανεβάσεις το DPI από το mouse σου και ήταν πολύ OP. Να δω λίγο πώς κατέχει κόσμο, αλλά πραγματικά έχω την αίσθηση ψέματος και το Fortnite και το PUBG. Είναι λίγο ντέτο σαν αφορά ότι άμα το παρατηρήσεις πολλές φορές έρχεσαι αντιμέτωπος με ποτάκια. Όχι, είναι απλά ότι το γαμημένο το map είναι τόσο μεγάλο, αλλά το enemy count είναι πάντα έχει μείνει 100. Τώρα σε αυτό το map θα χωρούσαν 200 άτομα το πολύ ή 150. 150 ρε εσύ, σαν το Warzone. Το Warzone για παράδειγμα είναι πολύ γαμάτο που έχει 150. Αλλά το Warzone έχει άλλα αρνητικά. Όπως? Ναι. Πάρα πολλούς hackers. Δεν είναι τέτοιο, πως το λένε, δεν το θεωρώ ότι είναι... Όχι well developed, πως να σας το εξηγήσω ρε. Για τον Μπέο. Δεν είναι optimized. Χωριάτικα. Τι? Πες το μου χωριάτικα. Ρε εσύ για παράδειγμα τώρα μπορεί να σου λέω ότι τα... όχι minimum, τώρα πως θα το πω. Τα requirements που θέλει για να το τρέχει ρε φίλε καονγκά μπορεί να είναι... Για παράδειγμα να έχεις μια 1060. Όχι παίχτη. Ή 1070. Και έχει τάγκ, φεύγουμε από την φεύγουμε. Μπορούμε να το σπάσουμε ρε μαλάκα. Ναι, αλλά I don't wanna fuck with that. Like με είδε μαλάκα, κοίτα εδώ. Έρχεται να ξέρεις. Έχει και νίτρο. Bring it on. Τι να κάνω ρε μαλάκα. Να κόψω γλυκό. Τι να ξέρεις, γιορτή χωρίς γλυκό, δεν γίνεται. Wow, κοιτάξτε. Φτάνει ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Wow, κοιτάξτε, μας έχουμε τάγκ. Είμαστε, δεν μας αγαπάνε οι γονείς μας. Τάνα. Α, βάλανε τέτοιο, βάλανε στο locker ένα clear all για τα notifications. Δεν άκουσε, πάλι καλά που το κάνω αυτό. Άκουσε το Epic Games στο community, πώς και έτσι. Αυτό μου θυμίζει και το Warzone που είναι έτσι ρε εσύ και καλά για να κάνεις custom στα όπλα. Και επειδή μπαγκάρει το παιχνίδι πάντα σε αφήνει ότι και καλά υπάρχει κι άλλο πράγμα που πρέπει να κάνεις. Γαμώ το σπίτι τους. Και αυτό θα πει not well optimized. Ναι, ακριβώς. Να κάτσουμε λίγο να μιλήσουμε για το πόσο λιγμένα είναι τα σημερινά παιδιά που παίζουν Fortnite. Πόσο λιγμένα, ναι, εντάξει, κάμψε. Εμείς μεγαλώσαμε μεθανιώτικο ρε φίλε Call of Duty. Και Call of Duty Zombies.
Άστομα, πολύ κάψιμο. Το Call of Duty, τι κάνω εγώ, μαλάκα, το έχω κάψει πάρα πολύ. Δεν φαντάζεσαι πόσο αργά συστήθηκα στο... ξέρεις, να παίζεις με άλλους online. Γενικά να παίζεις online παιχνίδια ή Call of Duty online. Γενικά. Πολύ αργά. Εγώ ξεκίνησα... κοίτα, πολύ ξεκίνησα με το Call of Duty το 4, το Modern Warfare, το 8 παιχνίδι, και επειδή αυτό ήταν το πιο εύκολο παιχνίδι που το έχει στο Pirate Bay και το κατέβασε σπασμένο, είχε multiplayer και όλοι παίζαμε εκεί πέρα, ρε μάλακ. Οπότε ήταν πολύ καλό η πρώτη παιχνίδι για online. Μετά ήρθαν και άλλα Call of Duty, ήρθε το PUBG. Βασικά πρώτα ήρθε το H1, αλλά H1 εσύ εγώ ποτέ δεν το άγγιξα πολύ. Αυτό και ήταν. H1Z1 ήταν πριν το τέτοιο. Ένα game πριν το PUBG. Δεν μου λέει κάτι. Τώρα πώς θα το εξηγήσω, ρε, ήτανε... Μπατλογιάρεση. Αυτό σκέψη μόνο. Τι να σου εξηγήσω, δεν πρόκειται να το καταλάβεις. Δεν ήτανε open world με zombies ή κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, κανονικά ήταν. Τι εννοείς κανονικά? Ναι ρε, έτσι ήταν κανονικά το παιχνίδι. Αλλά μετά αποφασίσαμε να το κάνουμε Μπατλογιάλ και τώρα είναι τζάμπα το game. Ω, δεν είναι αυτό το παιχνίδι που έχει και proximity chat? Νομίζω. Τι είναι αυτό? Α, ναρκωτικά. Όπα. Ο παίχτης. Ω, πέθανε. Εντάξει, εντάξει, τον σκότωσα, χαλάρωσε. Λάρωσε το μάλλον, λάρωσε. Λάρωσε λιπιώτη, λάρωσε κι εσύ. Τα σερβέρες πεθαίνουνε. Όπα. Τι, κι άλλος? Ω. Only Mustard. Ωραία, μαλάκα, με κάνει. Με έβαλε σε Night Vision τη φάση. Καμού ρε μαλάκα, θα κάνω ένα αστείο τώρα. Τι ρε? Ήταν εδώ ένα λεξοσίβιο σε φάση μονόκερου και θα έλεγα, ω, κοίτα ένα λάμα, γιατί είχε ίδια τα ίδια χρώματα. Ω, κοίτα στο map, ένα... airdrop. Κόλλησε ο εγκέφαλός μου, πώς το λέμε αυτό? Airdrop. Airdrop, ναι, καλά λέω. Πώς το πάρε μαλάκα. Θα το σπάσουμε το δέντρο, ρε μαλάκα, γιατί θες πάνε πια τα δέντρα. Ξέρω εγώ. Όπα! Τι σας ήταν αυτό, ρε? Τι, τον άλλο μπροστά σου δεν τον βλέπεις, α, να. Κόσμο έχει εδώ δίπλα, ρε. Πού, ρε εσύ? Δεν ξέρω, άκουσα τέτοιο, πώς το λένε, parachute. Parachute. Εγώ άκουσα ναι. Ένα τέτοιο. Reboot van. Αυτά τα άσπα που λένε Free Candy από έξω ναι. Και σου κλέβουνε. Άντε, δώσε, δώσε. Πούντον. Κάτσε, λες να ακούγονται τώρα, στέψε. Λες με parkour να φτάσω και πάνω. Όχι. Come here, boy! Έλα ρε μαλάκα. Πω... κλεμμένα όλα. Είσαι ξέρωσα. Ναι.